άκουσε, είναι από πίσω. Θα θυμιάσετε. Εγώ δεν θυμιάσω. Εισπάσαν την γην, εξήλθεν οφθόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεό πρέπωσε δογματισάς τον όντων έτραν σας βασίλ. Θρόπον ήθη κατε κόσμισας βασίλειον ιερατεύμα. Πατέρος η εκ Χριστόν τον Θεόν οικέτευε δωρήσας Θεοί το μέγα ελέος. Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου, δεομεθά σου επάκουσον και λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Εντιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εντιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου. Εις πολλά ετηθέ και πάστησε Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντοτων μετεχόντων εις την υποδοχή του ιερού λειψάνου τούτου, μετά τον οικείο και συγγενών αυτών, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών, είπομε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εντιδεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε, Κύριο το Θεόν ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάτη και αέρι μακράν και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Σπάσαν την γην, εξήλθεν οφθόγκος σου, ως δεξαμένη των λόγων σου. Διού Θεό πρέπωσε δογματισάς την φύση των όντων ετράνωσας. Τα των ανθρώπων ήθη κατε κόσμισας βασίλειον ιερατεύμα. Πατέρος ιε Χριστόν τον Θεόν οικέτευε
σώτα. Ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τον Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τον Βασιλείο ημών Θεών. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τον Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου, εμεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια ανενεδίσω, αναβαλόμενος φώσος ημάθειων, εκτείνων των ουρανών σιδέρινο, στεγάζων εν είδαση τα υπερό αυτού, ότι θυς λέφει την επίβαση αυτού ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γη επί την ασφάλεια αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον των περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιθυμήσεώς σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όροι και κατεβαίνουν σφυδία εις των τόπων, όνε θεμελίωσες αυτά, όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην, ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξιν, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι ούσοι πάντε θερία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου σου φωνή. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξανατέρων χόρτων της κτίνεση και κλώιν η δουλεία των ανθρώπων. Του εξαγαγήν άρτωνε της γης και ίνος εφραίνει η καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδη του λιβάνου ας επίτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση, του εροδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρητα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφύγη της λαγωής. Επίσης σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότος και γένει τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτει εν ο ήλιος και συνήθισαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της θυσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν και στην αριθμό ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκουν τόσον έπλασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προς έμπρος δοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή συλλέξουση. Ανοίξαν τόσου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστό τους, αποστρέψοντας δε σου το πρόσωπον, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουση, και εις το χούν αυτών επιστρέψουση. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται, και ανακαινιείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμει, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κυρίο τη ζωή μου, ψαρώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού έθου σκότος και εγένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε αλέησο. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών,
του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Υπέ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της το πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ησιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χριστοστόμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού, του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, και το σωμάτων ασφαλείας, του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως χώρας και το πίστη οικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας το καρπό της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ πλέον των οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Υπέρ του Ριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Ακράντου υπερευλογημένης εδόξουν δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν τω και κραγένε με
Σε Κύριε, υπέμεινε η ψυχή μου εις τον λόγο σου, υπήσεν η ψυχή μου επί τον Κύριον. Συγκαταβαίνοντος ότι το γέννητο κατεδέξατο σπαράνον με ριβόλι. Ουκ ευέλιξατο σαρκός την περιτόμη. Ουκ τα ημέρας κατά την μητέρα ο άναρχος κατά τον πατέρα. Αυτό πιστεύω ίσομεν σκυνθεί ο Παναγαθός Θεός της σαρκός την περιτομήν αποτμηθήνε. Αλλεδο και νε αυτον τύπων και υπογραμμών πάση προσωτηρίαν οργάν του νόμου ποιητής τα του νόμου εκ
και των προφητών τα κηρύχθεντα περί αυτού. Ο πάντα περιέχων δράκη και σπαργάνη συλλήθης Κύριε δόξαση. Βασιλεύοντον, ο βασιλεύων και πάντων Κύριος, ότε το κόκκον της ηνόμενος, αηδίος και συνάναρχος, ο ανικέτε με σώσε και φωτίσε τας ψυχάς ημών. Πάντα τα έθνη επενέσατε αυτόν, πάντες οι λαοί, ιεραρχίας τόλεν συγλαϊσμένος, χαίρον ανεκήρυξας το Ευαγγέλιον της Βασιλείας Βασιλείε Ορθοδοξίας, τη Εκκλησία πλήσας διδάγματα εις νυν φωτιζόμενη μίαν θεότητα την εν Πατρί παντοκράτορη μονογέννητε του Θεού Λόγο και Θείο Πνεύματι θεολογούμεν και δοξάζομεν εν προσώπης τρισυναδιέρετον ηνικετεύεσόσε και φωτίσε τα ψυχάς ημών. Ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού εφημάς και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα ουρανίες συνών χωροστασίες και συναυλιζόμενος Πάτερ Βασίλειε ον και των βίων εζήλωσας τη λαμπροτάτη ειλικρινία της πολιτείας σου, έτι με τα σώματος αναστρεφόμενος της επίγης ως της ασαρκός, τους εντρυφώντας της θεοπνεύστου διδασκαλίας σου, εκ των κινδύνων και του σκότου τη αγνωσία Χριστών των Θεών ημών, καθηκέτε με σώσε και φωτίσε τα ψυχά ημών. Δόξα Πατρί και και Αγίο Πνεύμα.
Amen.
σοφία, ορθή. Αλέστε το όνομά σου Αβραάμ, ότι πατέρα πολλών εθνών τέθηκά σε, και αυξανώσε σφόδρα σφόδρα και θύσωσε εις έθνη και βασιλείς, εξού εξελεύσονται, και στήσω την διαθήκη μου αναμέσων εμού και αναμέσων σου και αναμέσων του σπερματός σου, μετασέ εις τας γενεάς αυτών εις διαθήκην αιώνιον, και έσω με αυτής Θεός. Και έπεσεν Αβραάμ επί πρόσωπον αυτού και προσεκίνησε το Κυρίο, και είπεν ο Θεός προς Αβραάμ, «Σύ δε την διαθήκη μου διατηρήσει εσύ και το σπέρμα σου μετασέει στας γενεάς αυτών. Και αυτή η διαθήκη ειν διατηρήσεις αναμέσων εμού και αναμέσων του σπέρματός σου μετασέει στας γενεάς αυτών. Περιτμηθήσετε ημίν πάν αρσενικών και περιτμηθήσετε την σάρκα της ακροβιστίας ημών και έστε εις σημείων διαθήκης αναμέσων εμού και ημών.
και παιδίον 8 ημερών περιτμηθήσετε ημίν πάν αρσενικών εις τας γενεάς ημών, και απερίτμητον άρσεν, οου περιτμηθήσετε την σάρκα της ακροβιστίας αυτού τη ημέρα τη 8η, εξολοθρευθήσετε η ψυχή εκείνη εκ του γένους αυτής, ότι την διαθήκη μου διασκέδασε. Παρημιών το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομαι. Κύριος, έκτισε με αρχήν οδόν αυτού, εις έργα αυτού. Πρώτου αιώνωσε θεμελίωσέ με, εν αρχή πρώτου την γην ποιήσε, και πρώτου τα σαβίσους ποιήσε, πρώτου προελθήν τα σπηγάς των υδάτων. Πρώτου όρι εδραστήνε προδε πάντων των βουνών γεννάμε. Κύριος, επίησε χώρας και αϊκή τους και άκρα οικούμενα της υπουρανών. Η νίκα ετοίμαζε των ουρανών συμπαρήμην αυτών και ότε αφόριζε τον εαυτόν θρόνων απανέμων. Η νίκα ισχυρά επί τα άνω νέφη και ως ασφαλής ετήθη πηγάς της υπουρανών. Εν τω τυθένε την θαλάσσι ακριβασμών αυτού και ύδατα που παρελεύσετε στόμα αυτού και ισχυρά επί τα θεμέλια της γης ήμην παρά αυτόν αρμόζουσα. Εγώ ήμην ή και προσέχερε και καθημέραν δε εφρενόμην εν προσώπου αυτού εν παντή καιρό. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσκομε. Στόμα δικαίου αποστάζει σοφίαν, χιλιδέ ανδρών επίσταται χάριτας. Στόμα σοφών μελετά σοφίαν, δικαιοσύνη δερίεται αυτούς εκ θανάτου. Τελευτήσαντος ανδρός δικαίου, ου κόλλητε ελπής, Υιός γαρδίκαιος γεννάται η ζωήν, και εν αγαθείς αυτού καρπών δικαιοσύνης τριγύσει. Φως δικαίης διαπαντός και παρακυρίου ευρύσου συγχάριν και δόξαν. Γλώσσα σοφών καλά επίσταται και εν καρδία αυτών αναπαύσεται σοφία. Αγαπά Κύριος σωσίας καρδίας, δεκτή δε αυτό πάντες άμωμη εν οδό. Σοφία Κυρίου φωτιή πρόσωπον συνετού, φθάνει γάρ τους επιθυμούντας αυτήν πρωτου γνωστήνε και ευχερός θεωρείται υπό των αγαπώντων αυτήν. Ορθρήσας προς αυτήν ου κοπιάσει και ο αγρυπνήσας δι' αυτήν ταχαίως αμέριμνος έστε, ότι τους αξίους αυτής αυτή περιέρχεται ζητούσα και εν της τρίβης φαντάζεται αυτής ευμενός. Σοφία σου κατησχύσει ποτέ κακία, δια ταύτα και εραστή σε γενόμεν του κάλους αυτής, και φίλησα ταύτην και εξεζήτησα εκ νεότητός μου και ζήτησα νύμφιν, αγαγέστε με αυτό. Ότι ο πάντων δεσπότης ηγάπησεν αυτήν, μίστης γαρεστήν της του Θεού επιστήμης και αιρετής των έργων αυτού. Η πόνη αυτής εισήναρεται, σοφροσύνην δε και φρόνησιν, αυτή διδάσκει, δικαιοσύνην και ανδρίαν όν χρησιμότερον ουδένε στην ενβίω ανθρώπης. Η δε και πολυπηρίαν ποθήτης, είδε τα αρχαία και τα μέλλοντα οικάζει. Επίσταται στροφάς λόγων και λύσης ενιγμάτων, σημεία και τέρατα προγινώσκει και εκβάσεις καιρών και χρόνων. Και πάση σύμβουλος εστίν αγαθή, ότι αθανασία εστίν εν αυτή και εύκλια εν κοινωνία λόγων αυτής. Δια τούτο ενέτυχον το Κυρίο και εδεήθην αυτούν και είπων εξ όλης μου της καρδίας. Θεέ Πατέρων και Κύριε του Ελέους, οποιήσας τα πάντα εν λόγω σου και τη σοφία σου κατασκευάσας τον άνθρωπον ή να δεσπόζει τον υπό σου γενωμένου κτισμάτων και διέπει τον κόσμον εν οσιότητη και δικαιοσύνη, δώσμη τη των σων θρόνων πάρεδρον σοφίαν και μη με αποδοκιμάσεις εκ παιδών σου, ότι εγώ δούλος σως και Υιός της παιδίσκη σου, εξαπόστηλον αυτήν εξ Αγίου κατοικητηρίου σου και αποθρόνου δόξη σου, ή να συμπαρούσα μη διδάξει με τι ευάρεστον εστιν παρασύ και οδηγήσει με εν γνώση και φυλάξει με εν τη δόξη αυτής. Λογισμοί γαρθνή των πάντες δειλή και επισφαλή σε ποινίε αυτό. Είπομαι πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης διανοίας ημών είπομαι. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εν τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου. Εις πολλά εκκυδέσποτα. Εντιδεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνων και μοναχών και πάστης σε Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εντιδεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, το κατοικούντον και παρεπιδημούντον ετ' πόλη ταύτη, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτη. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέ των μακαρίων και αηθήμων χτιτόρων του Αγίου Ναού τούτου, και υπερπάντων το πρώην απαυσαμένο πατέρων και αδελφών ημών, των εθάδευσε βοσκημένων και απαταχού ορθοδόξων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέ το καρποφορούντων και καλλιεργούντων, ετο Αγίου και Πασέπτων αυτούτων, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέ του πριεστώτος λαού, το απεδεχομένο το παρασουμέγα και πλούσιον έλεος. Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίδια αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο, Κύριε, το λέω σε εφημάς καθά, περιλπίσαμε ρεπισέ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φωτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεό Σου στον αιώνα. Τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συπρέπειε ένος, συπρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Με την εσπερινή δέηση νημό το Κυρίο. Κύριε ελέησο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Κύριε ελέησο. Την εσπέρα πάσα τελείαν Αγίαν ειρηνική και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθο. Παράσχω, Κύριε. Άγγελον ειρήνης πίστων οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθο. Παράσχω, Κύριε. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημέλημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθο. Παράσχω, Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο,
παρά του Κυρίου ετησόμεθο. Αλλάσχω χαιρεία. Τον υπόλοιπο χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε. Παρά του Κυρίου ετησόμεθο. Αλλάσχω χαιρεία. Διανάτα τέλη τη ζωή ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Παράσχω κύριε. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εδόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊ Παρθένου Μαρίας. Υπεραγία Θεοτόκου με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθο. Αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Και το πνεύμα Τ' ασκεφαλάσιμο το Κυρίο κλείνομε. Ή το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστόν εσύ και σαμένος εν τη ψυχή καθαρά σου πολιτείας την πηγή της ζωής ιεροφάντα
Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εντιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εντιδεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Χρυσοστόμου. Δέσποτα έτσι δέσποτα. Και πάστησε Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εντιδεόμεθα υπέρ του εύσεβους ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και το σωμάτων ασφαλείας. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εντιδεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και οφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού του και των δούλων αυτού των επιτελούντων την Αγία Νεορτή ταύτη και προσφερόντων τα δώρα ταύτα. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εντιδεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγία Εκκλησία και την πόλη ταύτη και πάσα πόλη και χώρα να πονηγούν και ελέησε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εντιδεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε, Κύριο το Θεόν ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελέησε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάτη και αέρι μακράν και ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος, Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Παρθένου Μαριάς, δυνάμει του τιμίου και ζώπιου σταυρού, των οπουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και παπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανηφήμων Αποστόλων, Πέτρου και Παύλου των δώδεκα και των εβδομήκοντα, των Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των Αγίων ενδόξων καλλιοίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των ενασκήσει λαμψάντων,
των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, Οικουμενίου και Βυσσαρίωνος των Αρχιεπισκόπων Τρίκης και Σταγών, του Κυπολιούχου του Βυσσαρίωνος Μητροπόλεως Ταύτης, πάντων των Ιερά Μητροπόλη Ταύτη Αγίων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, το εν Αγίης Πατρός ημών, Βασιλείου Αρχιεπισκόπου και Σαρίες του Ρουνου Φάντρους του Μεγάλου, ου και τη μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων, επρόσδεικτον πίσον την δέησιν ημών. Δόρισε ημίν την άφηση των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάσαι τη σκέπη των τερίγων σου. Αποδίωξεν εφημών πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρήνευσον ημών την ζωήν Κύριε ελέησον ημάς και τον κόσμον σου απάντα. Και σώσοντας ψυχάς ημών. Ναι, Θεοτόκε, Πάρθενε, εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σοι ο ευλογών και αγιάζοντας είπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιώ σου πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας,
των αιώνων. Τον Κύριον ουκ ελάτω θυσόνται παντός αγαθού. Πλούσιοι επτώχευσαν και πεινάσαν, οι δεξιτούντες τον Κύριον ουκ ελάτω θυσόνται παντός αγαθού. Ναι, ο Θεία και Ιερά της Χριστού Εκκλησίας Μέλισσα Βασίλειε Πάμα κέντρο σε αυτόν καθολίσας τον Θεοστήγον αιρέσεων τα βλαστημίας κατέτρωσας και τες ψυχές των πίστων ευσεβίας των γλυκασμών δέθη σαύρισας και νυν τους θείους λιμώνας της Ακυράτου διερχόμενος νόμις μνημόνευε και η μελέτη της καρδίας μου συνέση πάντων των Αγίων ανεμάξω τα σαρέτας πατήρι μόν σοφίαν
και η γλώσσα μου της καρδίας μου κρίσιν των όντων εκμελετήσα στην φύση και πάντων περισκοπήσας το άστατον μόνον έβρεσα κινήτων των υπερουσίωσονταν δημιουργό Oh.
Τρίκης, Γαρδικίου και Πύλης. Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μας εν Χριστώ αδελφοί. Η γέννηση του Μεγάλου Βασιλείου σηματοδοτείται το 330 μετά Χριστόν στην Κεσάρια της Καπαδοκίας. Πατέρα είχε το βασίλειο, ρήτορα και διδάσκαλο και μητέρα του την Εμέλεια. Μεγαλώνει και ανδρώνεται σε μία ευλαβική οικογένεια με την παιδεία και την ουθεσία του Κυρίου. Ταξιδεύει στην Βασιλεύουσα και Κωνσταντινούπολη και συμπληρώνει εκεί τις σπουδές του. Οι γονείς του και το περιβάλλον του παρατηρούν στον έφηβο Βασίλειο την αγάπη του για τα γράμματα και τον πολιτισμό γενικότερα. Γι' αυτό λοιπόν έχοντας και τα μέσα, στέλνεται στην Αθήνα, που θα πρέπει να πούμε όπως έχουμε στη σημερινή εποχή και μιλάμε για την Οξφόρδη στη Βρετανία ή τη Σορβόνη στη Γαλλία, στα χρόνια εκείνα η Αθήνα, η πρωτεύουσα δηλαδή του κράτους μας, αποτελούσε την υψηλή μόρφωση και τον υψηλό πολιτισμό. Παίρνοντας και έτσι γαλουχούμενος με την αρχαία ελληνική σκέψη, κοντά σε φιλοσόφους και εναρέτους ανθρώπους, πλην όμως εθνικούς, θέλει να ταξιδέψει και φεύγει για τη Συρία, την Αίγυπτο και την Παλαιστίνη και με τη χάρη του Κυρίου μας αγαπά την ασκητική ζωή. Στην Παλαιστίνη και κάθεται και ασκείται κοντά σε μεγάλους πατέρες. Και μετά από μερικά χρόνια επιστρέφει στον Πόντο και δημιουργεί εκεί ασκητήριο. Την εποχή εκείνη η Εκκλησία μας εκλειδονίζεται, κάτι που συχνά εμφανίζεται από εσωτερικές αιρέσεις, σχισματικούς ακόμα και από τον Αυτοκράτορα, που έρχεται σε αντιδιαστολή με το δίκαιο και ορθό στο φρόνημα βασίλειο. Η στάση όμως του Μεγάλου Βασιλείου είναι στάση πραγματικού ανδρός με ορθόδοξο εκκλησιαστικό φρόνημα. Δεν συμφωνεί σε όλα και δείχνει έτσι το μεγαλείο του, πράγμα όμως που το αντιμετωπίζει με την εξορία. Στην εξορία ο πατέρας μας ο Μέγας Βασίλειος και ο Ουρανοφάντορας αρρωσταίνει, σύμφωνα με τους νόμους της εφθαρτής φύσεως, και το 380 αναπάβεται. Θα πρέπει εδώ να πούμε ότι μιλώντας για το Μέγα Βασίλειο, εκτός βέβαια του Επισκόπου, θα πρέπει να ξέρουμε ότι μιλάμε για τα μεγάλα πνεύματα της ελληνικής ιστορίας. Θεμελίωσε την Καπαδοκική Θεολογία και θεωρείται συνεχιστής του Μεγάλου Αθανασίου. Πολυντάλαντη εξ φυσιογνωμία, τεχνών και γραμμάτων, κατέχοντας φιλοσοφική παιδεία και οργανωτικά προσόντα. Θεληματικός άνθρωπος, πειθαρχημένος, κοινωνικός και ασκητικός παράλληλα. Τρεις οι παράγοντες που προσανατόλισαν τη σκέψη του Μεγάλου Βασιλείου. Το οικογενειακό περιβάλλον, η παιδεία του και ο μοναχισμός. Θα πρέπει εδώ να πούμε κάτι
πολύ σημαντικό, χρησιμοποιεί τη θύραφεν παιδεία, την ελληνική παιδεία, την εθνική δηλαδή παιδεία, που τη θεωρεί χρήσιμη και ωφέλιμη. Η Μέρη Μνάτου βρίσκεται στην ενότητα των εκκλησιών λόγω των αιρέσεων, σχισμάτων και διαφωνιών. Τα βιβλία του δεν είναι μόνο θεολογικά και εκκλησιαστικά. Πολύ ενδιαφέρεται για την ηθική του κοινωνικού βίου. Πρόκειται για προσωπικότητα που μάχεται τους αδύνατους σε περιόδους κρίσεων και λοιμών. Δεν μπορούμε να, εδώ πέρα, πολύ λογικό είναι να αναφέρουμε, για πρώτη φορά, χάρη στο Μέγα Βασίλειο, έχουμε το πρώτο φιλανθρωπικό ίδρυμα, κέντρο αλληλεγγύης για τους πάντες, τη Βασιλιάδα, που εκεί μέσα, εκτός από τη θεολογική παιδεία, υπήρχαν τα εργαστήρια τεχνών για τους πάντες. Στα βιβλία του θα παρατηρήσουμε σκέψεις του για την εργασία που οδηγούν, λέει, σε ψυχική ισορροπία και βιολογική και πνευματική. Συνδέει την ευημερία της κοινωνίας με την κατανομή της εργασίας. Σε κάποιο από τα βιβλία του μιλάει για την ηθική του οικονομικού βίου. Πολύ σημαντικός ο στοχασμός του για εκείνα τα πολύ παλαιά χρόνια, η θέση του απέναντι στη δουλεία, που την αντιμετωπίζει με θεολογικά κριτήρια. Θα πρέπει εδώ να αναφέρω επίσης ότι εκτός από τα θεολογικά έργα, τα εκκλησιαστικά έχει γράψει και πολλά παιδαγωγικά έργα, που διέπονται από διαχρονικό χαρακτήρα και βλέπω την εφαρμογή τους ακόμα και στο σήμερα. Μιλάει για την ευεργετική επίδραση της μουσικής, της γυμναστικής και γενικότερα των καλλιτεχνικών μαθημάτων. Προτείνει τον έπαινο και την επίπληξη σαν παιδαγωγικά μέσα και όχι σαν τιμωρία. Θα πρέπει επίσης να αναφέρουμε πως οι μεγάλοι πατέρες, σαν το Μέγα Βασίλειο που σήμερα τον τιμούμε και τον γιορτάζουμε μαζί με τον Ιερό Χρυσόστομο, δεν έχουν απορρίψει τον πολιτισμό της αρχαίας Ελλάδος. Αντιθέτως, αντλούσαν τα θετικά και τα ωφέλιμα, δημιουργώντας έτσι τον αλληνορθόδοξο πολιτισμό. Διδασκόμαστε από την πολυδιάστατη προσφορά τους και στεκόμαστε με θαυμασμό απέναντι στη μεγάλη αρετή που τους οδήγησε σε αυτό το θαύμα των κειμένων και της ζωής τους, την αγάπη. Μία αγάπη που βλέπει τον άνθρωπο όχι μόνο σαν βιολογική μονάδα και διανοητική οντότητα, αλλά κυρίως ως εικόνα του Θεού. Τελειώνοντας, θα πρέπει να παραδειγματιστούμε από τη ζωή και το έργο του Μεγάλου Βασιλείου, ο οποίος αντάλλαξε το φθηνό μανδύα του ηλιστικού πνεύματος με τον φωτεινό χιτώνα της ελθινής ανθρωπιάς. Σεβασμιότατε Πατέρα, Τρίκης Γαρδικίου και Πύλης, να εύχεστε να έχουμε μια καλή χρονιά. Μην απολύεις τον δούλον σου Δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ. Εις πολλά έτη Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας θνίες ημών ένα και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου.
γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τις οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματον ή και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Ισπόσαν την γην εξήλθε ο Θόγιος σου ως δεξαμένο τον λόγο σου. Διό Θεόπρεπον σε δογμάτισαν την φύση των πόντων ετώνωσαν τα των ανθρώπων ήδη κατακόσμησαν βασίλειον ιεράτευμα πατεώσιε Χριστόν τον Θεόν ηκέτευε δωρήσαστε ημί το μέγα ελέος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μορφήν αναλύωτος ανθρωπίνην προσέλαβες Θεόσον κατ' ουσίαν πολύ έφλαχνε Κύριε και νόμον εκκληρών περιτόμην θελήσει καταδέχει σαρκικήν όπως παύσεις τα σκιώδη και περιέλεις το κάλυμα των παθών ημών. Δόξα τη αγαθότητη τύση, δόξα τη εσπλαχνία σου, δόξα τη ανέκθαστο λόγε συγκαταβάση σου. Θυμάστε αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξε σοι ο Θεός ελπίσιμον Κύριε, δόξε σοι. Ο εν τη ογδόη ημέρα σαρκή περιτιμηθήνε καταδεξάμενος δια την ημών σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες Παναγράνγκη Παναμού Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμή και ζωπίου σταυρού, προστασίες του μίαν επωνήν δυνάμενο σωμάτων, οικεσίες του μίαν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεπιμένων Αποστόλων, των Οσίων και Δεφόρων Πατερινμών, των Αγίων Παντρών Σιμών Βεσαρίωνος Αρχιπισκόπου Τρίκης, Θαυματουργού και Κρατείου Προστάτης Μητροπόλεως Ταύτης, του Αγίων Παντρών Σιμών Νικολάου Αρχιπισκόπου Μήνας Τυχίας Θαυματουργού, του Ιωάννου Πρωτομάτυρο και Αρχιδιακόνου Στεφάν, των Αγίων Δόξων ει Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένη, των Αγίων και Δικαίων του Πατρών Κυμπιάννη, του Αγίου Παδρό Σιμών Βασιλείου, Αρχιπισκόπου και Σερή του Πεδοκία, Ουρανοφάντρο του Μεγάλου, που και τη μνήμη επιτελούν και πάνω των Αγίων, ελέ και σώσε εμά, ω αγαδό φιλάνθρωπο και ελεήμων Θεό. Εις πολλά έτη δέσποτα, εις πολλά έτη δέσποτα. Και τα δικά σας τα έτη και πολλά και χαρούμενα και ευλογημένα, με το καλό να υποδεχθούμε το νέο έτος, ένα έτος το οποίο να είναι ευλογημένο,
χαρούμενο και υγιεινό. Να υπενθυμίσω ότι σε λίγο, 8 περίπου, με 10 θα τελεστεί εσπερινή Θεία Λειτουργία για την μεγάλη εορτή της περιτομής του Κυρίου και του Μεγάλου Βασιλείου σήμερα στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου. Θα χωροστατήσουμε εκεί κατά τη Θεία Λειτουργία και θα ψάλουμε και στο τέλος της Θείας Λειτουργίας θα τελέσω τη δοξολογία και θα ευλογήσω την Βασιλόπιτα, την οποία και θα προσφέρω στο τέλος της αγρυπνίας, της λειτουργίας, σε όλους τους πιστούς, οι οποίοι θα βρεθούν με το λίγο στον Ιερό Ναό του Αγίου Νεκταρίου. Τελούμε σύντομη εσπερινή λειτουργία, η οποία θα είναι για την αυριανή ημέρα, έτσι ώστε 12 η ώρα να έχετε επιστρέψει στο σπίτι σας, ώστε να υποδεχθείτε με τους συγγενείς και οικείους σας τον καινούργιο χρόνο. Χρόνια πολλά ευλογημένα, ιδιαιτέρως στους εορτάζοντες και στις εορτάζουσες. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Η Αγία Τριάς διαφυλάξε πάντα σε μας χρόνια πολλά, καλή και ευλογημένη χρονιά.